Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το θεωρητικό υπόβαθρο νούμερο 11, στο οποίο θα δούμε πώς είναι δυνατή η επικοινωνία με τις συναρτήσεις και τις διαδικασίες. Πώς δηλαδή μπορούμε να δώσουμε παραμέτρους σε μια διαδικασία και πώς να πάρουμε πίσω τα αποτελέσματα. Το υλικό αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε προηγούμενη διάλεξη είχαμε δει τη σημασία των διαδικασιών ή συναρτήσεων ή υπορουτίνων, όλα είναι το ίδιο. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια ενός δομημένου προγραμματισμού είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε συναρτήσεις. Συναρτήσεις οι οποίες μπορούν να επικαιροποιηθούν, να ελεγχθούν ως προς συναρτιότητά τους και την σωστή λειτουργία τους και στη συνέχεια να τοποθετηθούν σε μια βιβλιοθήκη για μελλοντική επαναχρησιμοποίηση. Οι συναρτήσεις ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι συναρτήσεις που δεν δέχονται παραμέτρους και η δεύτερη κατηγορία είναι συναρτήσεις που δέχονται παραμέτρους. Οι συναρτήσεις που δεν δέχονται παραμέτρους κάνουν πάντα μια συγκεκριμένη λειτουργία. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια παράμετρος, δεν μπορεί να ρυθμιστεί να λειτουργήσει διαφορετικά, γιατί δεν χρειάζονται παραμέτρους. Το μόνο που κάνουν είναι πάντα να εκτελούν την ίδια λειτουργία. Για παράδειγμα, η συνάρτηση που φαίνεται στη διαφάνεια εκτυπώνει πάντα ένα μήνυμα. Το ίδιο μήνυμα, το μήνυμα που φαίνεται πάντα στο print prompt. Άρα λοιπόν στην print MSG κάθε φορά εκτυπώνουμε το print prompt μήνυμα και στη συνέχεια επιστρέφει στο λειτουργικό σύστημα. Μπορεί να ρωτήσει κάποιος για ποιο λόγο υπάρχουν συναρτήσεις που δεν δέχονται παραμέτρους. Η απάντηση είναι ότι υπάρχουν συναρτήσεις πληροφοριακού περιεχομένου. Για παράδειγμα, μια συνάρτηση που εκτυπώνει ένα banner, δηλαδή μια αρχική οθόνη ή ένα μενού, δεν χρειάζεται να παίρνει παραμέτρους. Κάθε φορά που καλείται θα εκτυπώνει το banner, θα εκτυπώνει π.χ. το όνομα, θα εκτυπώνει τον τίτλο του προγράμματος, κάποια πληροφοριακά στοιχεία, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ή ένα μενού. Ένα μενού που έχει 5-10 επιλογές, κάθε φορά που θα καλείται αυτή η συνάρτηση, θα εκτυπώνει αυτό το μενού. Δεν χρειάζεται λοιπόν κάποια παράμετρος. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να έχουμε και συναρτήσεις που απλώς έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα. Βέβαια, η σημαντικότερη δουλειά γίνεται με τις συναρτήσεις που δέχονται παραμέτρους. Και εκεί είναι όλη η ουσία. Και γι' αυτό λοιπόν θα επικεντρώσουμε την σημερινή διάλεξη στο πώς μπορεί να γίνει αυτή η επικοινωνία. Τις περισσότερες φορές, κατά μεγάλη πλειοψηφία, υπάρχει ανάγκη για παραμετροποίηση της λειτουργίας μιας συνάρτησης. Δηλαδή, θα πρέπει να καλέσουμε τη συνάρτηση με συγκεκριμένες παραμέτρους, όπου θα επεξεργαστούν από τη συνάρτηση και θα εξαχθούν κάποια αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν, πριν καλέσουμε τη συνάρτηση, κάπως να μεταφέρουμε αυτές τις παραμέτρους. Η συνάρτηση βέβαια θα πρέπει να έχει προγραμματιστεί με τρόπο ώστε να ψάξει σε συγκεκριμένο μέρος να βρει τους παραμέτρους. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σαφώς ορισμένη η διεπαφή επικοινωνίας, συνάρτησης και καλών προγράμματος. Η συνάρτηση λοιπόν αναλόγως στις λειτουργίες μπορεί να επιστρέφει κάποιες ή κάποιες, να επιστρέφει κάποιες τιμές ή να μην επιστρέφει και τίποτα. Λοιπόν, υπάρχουν συναρτήσεις που δέχονται παραμέτρους και εκτυπώνουν ένα μήνυμα και δεν επιστρέφουν κάποια άλλη τιμή στο καλό μου πρόγραμμα. Ομοίως, υπάρχουν και συναρτήσεις που δεν δέχονται είσοδο κάποια παράμετρο, αλλά δημιουργούν κάποια δεδομένα. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια προτροπή προς το χρήστη που ζητάει την πληκτρολόγηση κάποιου αριθμού. Και στη συνέχεια τις στέλνουν αυτές τις παραμέτρους στο καλό πρόγραμμα. Βέβαια, υπάρχουν και συναρτήσεις που και δέχονται είσοδο και μετά από λίγο βγάζουν τα επεξεργασμένα δεδομένα. Ας δούμε λοιπόν τις κατηγορίες των συναρτήσεων ως προς την επικοινωνία.
Η επικοινωνία λοιπόν γίνεται με τρεις τρόπους. Μέσω καταχωρητή, μέσω διευθύνσεων μνήμης και μέσω σωρού. Θα εξετάσουμε την κάθε τεχνική ξεχωριστά. Καταρχήν, να πούμε ότι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας και αυτός που χρησιμοποιείται από όλους τους σύγχρονους συμβολομεταφραστές είναι η επικοινωνία μέσω του σωρού. Ο σωρός, μια περιοχή στην εξωτερική μνήμη, αρκετά μεγάλου μεγέθους, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αρκετά μεγάλης πληροφορίας, τόσο για να τη χρησιμοποιήσει μια συνάρτηση, όσο και να τοποθετηθούν εκεί από τη συνάρτηση τα επεξεργασμένα δεδομένα. Αν χρησιμοποιήσουμε άλλους τρόπους, καταχωρητή ή θέση μνήμης, τότε έχουμε ένα πρόβλημα, που θα το συναντήσουμε αν γίνει αναδρομική κλίση της συνάρτησης, δηλαδή αν η συνάρτηση καλέσει πάλι τον εαυτό της. Γιατί θα σβηστούν οι αρχικές τιμές με τις καινούργιες. Με τη χρήση λοιπόν του σώρου λύνονται όλα τα προβλήματα. Βέβαια έχει κάποια δυσκολία. Μια δυσκολία όμως που μόλις την αντιμετωπίσουμε, τότε δεν έχουμε κανένα άλλο περιορισμό, εκτός από το μέγεθος βέβαια του σωρού. Που ο σωρός, ως ένα τμήμα στην συμβολική γλώσσα 86, έχει μέγεθος που ορίζεται από το χρήστη, με μέγιστη τιμή 65.535 byte. Ξεκινάμε την πιο απλή περίπτωση. Επικοινωνία της συνάρτησης μέσω συγκεκριμένων καταχωρητών. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, οι παράμετροι της διαδικασίας τοποθετούνται σε συγκεκριμένους καταχωρητές που επιλέγουμε εμείς. Η διαδικασία λοιπόν επιστρέφει μία ή περισσότερες τιμές σε καταχωρητές που εμείς επιλέγουμε. Είναι μια πολύ εύκολη υλοποίηση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι σε μια δεύτερη κλίση, ενώ ήδη εκτελείται η πρώτη, θα χαθούν οι προηγούμενες τιμές. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε τη χρήση των push και των pop και θα πρέπει να προσέξουμε ότι αν επιστρέφει η συνάρτηση τιμές σε καταχωρητή, τότε δεν μπορεί να είναι 100% διαφανής. Υπενθυμίζω ότι μία συνάρτηση είναι διαφανής αν αφήνει το περιβάλλον από το οποίο έγινε κλίση χωρίς καμία τροποποίηση. Αν τροποποιεί έστω και ένα καταχωρητή, τότε δεν είναι διαφανή συνάρτηση. Άρα λοιπόν, η συνάρτηση που επικοινωνεί μέσω καταχωρητών δεν μπορεί να είναι διαφανή συνάρτηση, γιατί θα χρησιμοποιήσει έναν καταχωρητή προκειμένου, τουλάχιστον έναν καταχωρητή προκειμένου να γράψει τα αποτελέσματα. Ας δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Και το θέμα που θέλουμε να κατασκευάσουμε σε συνάρτηση είναι η υλοποίηση της συνάρτησης έβρεσης μεγίστου δύο τιμών με την τεχνική της επικοινωνίας μέσω καταχωρητών. Από την εκφώνηση καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε δύο παραμέτρους στην είσοδο, που θα είναι οι τιμές α και β, και μία τιμή στην έξοδο που θα είναι το μέγιστο. Επιλέγουμε λοιπόν αυθαίρετα ότι η πρώτη παράμετρος θα πρέπει να τοποθετηθεί στον καταχωρητή CH. Επιλέγουμε αυθαίρετα ότι η δεύτερη παράμετρος θα πρέπει να τοποθετηθεί στον καταχωρητή CL. Και επιλέγουμε αυθαίρετα ότι η τιμή επιστροφής θα τοποθετηθεί στον καταχωρητή DH. Αρχίζουμε ήδη και καταλαβαίνουμε το πρόβλημα. Αν για μια τέτοια μικρή συνάρτηση έχουμε τρεις καταχωρητές σε χρήση, τότε σημαίνει ότι γρήγορα θα συναντήσουμε πρόβλημα σε μεγάλες και πιο πολύπλοκες συναρτήσεις. Γιατί οι καταχωρητές γενικής χρήσης είναι τέσσερις, οι οποίοι με τη χρήση της διαίρεσης των καταχωρητών σε low και high, έχουμε το πολύ 8 καταχωρητές του ενός byte. Με το σωρό δεν θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Ας δούμε όμως εδώ με τους καταχωρητές τι γίνεται. Μπορούμε να επιλέξουμε ασφαλώς οποιοδήποτε καταχωρητή, αρκεί ο καταχωρητής αυτός να μη χρησιμοποιείται ή ενδεχομένως τα δεδομένα που φέρει από προηγούμενη εκτέλεση να μπορούμε να τα διαγράψουμε για να γράψουμε τα καινούργια. Έτσι λοιπόν αυτή η συνάρτηση ορίζεται με
το όνομα και το PROC, Max Register PROC, και στο τέλος κλείνει αυτή η συνάρτηση, Max Register and PROC. Καλό είναι σε κάθε συνάρτηση πάντα να τοποθετούμε τρεις γραμμές. Πρώτη γραμμή είναι η είσοδος, ενδεχομένως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλες γραμμές για την είσοδο, και η επόμενη γραμμή είναι η έξοδος και τέλος είναι και η λειτουργία. Άρα λοιπόν εδώ ορίζουμε ότι η πρώτη παράμετρος θα είναι στον CH, η δεύτερη παράμετρος στο CL και θα επιστρέψει την τιμή στον DH. Κάνουμε λοιπόν την πράξη της σύγκρισης, ακολουθεί το jump if below και βλέπουμε λοιπόν ότι αν το CH είναι μεγαλύτερο τοποθετούμε το CH στο DH, διαφορετικά τοποθετούμε το CL στο DH. Εκεί τελειώνει λοιπόν η συνάρτηση και με την εντολή RED επιστρέφουμε στο λειτουργικό σύστημα. Είδαμε λοιπόν ότι τροποποιήσαμε εδώ πέρα τον καταχωρητή DH. Άρα λοιπόν το καλό πρόγραμμα πώς θα χρησιμοποιήσει αυτή τη συνάρτηση. Αρχικά θα μεταφέρουμε στον CH την πρώτη παράμετρο. Στη συνέχεια στον CL μεταφέρουμε τη δεύτερη παράμετρο, κάνουμε κλίση της συνάρτησης και το αποτέλεσμα βρίσκεται στον DH. Πολύ απλή επικοινωνία, πολύ απλή χρήση. Πάμε στο επόμενο παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσει επικοινωνία της διαδικασίας μέσω συγκεκριμένων διευθύνσεων μνήμης. Εδώ πέρα λοιπόν τοποθετούνται σε συγκεκριμένες διευθύνσεις μνήμης, οι οποίες έχουν οριστεί στο τμήμα δεδομένων. Δηλαδή έχουμε πει par 1, ας πούμε, db0, par 2, db0. Έχουμε ορίσει λοιπόν θέσεις μνήμης στο data segment, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από τη συνάρτησή μας. Εδώ πέρα λοιπόν η διαδικασία επιστρέφει μία ή περισσότερες τιμές στη διευθύνση μνήμης που εμείς επιλέγουμε. Είναι εύκολα υλοποιήσιμη για αυτή η τεχνική, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα μεταφερσιμότητας. Δηλαδή, αν αυτή η συνάρτηση παίζει στο σύστημά μου, δεν μπορώ έτσι απλά να τη μεταφέρω σε ένα άλλο σύστημα και να παίξει. Και γιατί? Γιατί θα πρέπει ο προγραμματιστής εκείνου του συστήματος να έχει φροντίσει στο data segment να έχει δηλώσει τις ίδιες θέσεις μνήμης. Δηλαδή, έχει ένα απαιτούμενο το οποίο αυξάνει την πολυπλοκότητα. Αυτή βέβαια μπορεί να είναι 100% διαφανής, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε push και pop για κάθε καταχωρητή που χρησιμοποιείται. Ας δούμε ένα παράδειγμα λοιπόν. Πάλι θέλουμε τη συνάρτηση max αβ με μέγιστο 2 τιμών. Επιλέγουμε λοιπόν αυθαίρετο ότι η πρώτη παράμετρο στη συνάρτηση θα τοποθετηθεί στη θέση μνήμης first parameter, η δεύτερη παράμετρο θα τοποθετηθεί στο second parameter και η τιμή επιστροφής στο max result. Αυτό μας λέει ότι πρέπει να έχουμε τρεις θέσεις δεσμευμένες στο τμήμα δεδομένων. Το μέγεθος, αναλόγως βέβαια και τους αριθμούς που θα χρησιμοποιήσουμε, είναι συνήθως dB, δηλαδή byte. Δηλαδή να έχουμε ορίσει στο data segment first parameter db0, second parameter db0 και max results db0. Άρα λοιπόν, αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη συγκεκριμένη συνάρτηση, θα πρέπει να πάρει αυτό το τμήμα δεδομένων και να το βάλει στο δικό του κώδικα. Κάτι που με την τελευταία τεχνική που είναι και η προτιμητέα με το σωρό δεν θα υπήρχε τέτοια ανάγκη. Ας δούμε όμως την δεύτερη αυτή τεχνική, πώς λειτουργεί. Ορίζουμε λοιπόν τη συνάρτησή μας. Εδώ πέρα θα τροποποιήσουμε τον καταχωρητή CX, γιατί θα κάνουμε move CH first parameter, move CL second parameter. Αυθαίρετα επιλέξαμε τον CL και CH. Κάνουμε λοιπόν τη σύγκριση και τοποθετούμε λοιπόν το αποτέλεσμα στο max result, άμα το CH είναι μεγαλύτερο, ή τοποθετούμε στο max result το CL, αν το CL είναι το μεγαλύτερο. Εδώ βλέπουμε ότι αλλάζει η τιμή του CX. Για να γίνει διαφανής η συνάρτηση, πρέπει να τοποθετήσουμε μία εντολή push
CX αμέσως μόλις ξεκινήσει η λειτουργία αυτής της συνάρτησης και μία εντολή POP CX αμέσως πριν γίνει το RED. Δηλαδή, εδώ πέρα κάτω υπάρχει το RED. Άρα λοιπόν κάνουμε push CX και pop CX πριν εκτελεστεί η επιστροφή. Για να γίνει λοιπόν κλήση συνάρτησης, τι θα κάνουμε. Θα μεταφέρουμε στην αντίστοιχη περιοχή της θέσης μνήμης την πρώτη παράμετρο, move first parameter πρώτη παράμετρος. Θα μεταφέρουμε τη δεύτερη παράμετρο στη θέση μνήμης second parameter. Θα κάνουμε κλήση αυτής της συνάρτησης και το αποτέλεσμα θα το βρούμε στο max result. Καλές οι προηγούμενες τεχνικές, αλλά έχουν μειονεκτήματα. Το σημαντικότερο μειονέκτημα είναι είτε ότι δεν μπορεί να είναι διαφανής, όπως είδαμε με την πρώτη τεχνική, είτε ότι απαιτεί στο data segment κάποια δήλωση με τη δεύτερη τεχνική, ή το κοινό πρόβλημα είναι η αναδρομικότητα. Σε μια επαναληπτική κλίση, ενώ εκτελείται ήδη η συνάρτηση, χάσαμε προηγούμενες τιμές. Γι' αυτό λοιπόν η τεχνική που χρησιμοποιείται και μας λύνει όλα αυτά τα προβλήματα είναι και η τεχνική που έχει οθετηθεί και είναι η τεχνική επικοινωνίας μέσω σωρού. Στο σωρό λοιπόν είναι η σωστή τεχνική. Οι συναρτήσεις μπορούν να είναι 100% διαφανείς, η επικοινωνία βέβαια γίνεται αποκλειστικά μέσω σωρού. Τοποθετούμε τις παραμέτρους στο σωρό με τις εντολές push, αλλά για να τις διαβάσουμε δεν χρησιμοποιούμε τις εντολές POP, δεν τροποποιούμε το σωρό. Χρησιμοποιούμε μία έμεση διευθυνσοδότηση με τη χρήση του καταχωρητή BP. Ο σωρός λοιπόν 1086 νίζα είναι μια δομή που διευθυνσοδοτείται από το δίκτυο SP. Αυτός κάθε φορά δείχνει στο τελευταίο στοιχείο που έχει τοποθετηθεί στο σωρό και όπως είχαμε δει σε προηγούμενο μάθημα, δηλώνουμε το σωρό με το σωρό segment stack DB, μία περιοχή, εδώ ορίζονται 256 byte, με αρχική τιμή 0, 256 DAP του 01. Η παραπάνω λοιπόν δήλωση δημιουργεί ένα τμήμα μεγέθους 256 byte ή 0100 byte στο δεκαεξαδικό σύστημα. Ο δείκτης SP παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή, δηλαδή τη μεγαλύτερη μετατόπιση που επιτρέπεται στο σωρό αυτή τη στιγμή και επειδή η μεγαλύτερη μετατόπιση στο παράδειγμα μας είναι 100H, ο SP ξεκινάει με 100H. Όταν γίνει μια εντολή push, τότε τοποθετείται ένα στοιχείο 2 byte στη θέση μνήμης και το SP μειώνεται κατά 2, αφού τοποθετήθηκαν 2 byte. Για παράδειγμα, αν το SP έχει την τιμή 100H, τότε το push AEX θα οδηγήσει το SP να πάρει την τιμή 00FE. Όταν γίνεται μια εντολή POP, αφαιρείται ένα στοιχείο 2 byte από την θέση που δείχνει το SP και το SP αυξάνεται κατά 2, δηλαδή ανεβαίνει προς τα πάνω. Κάθε φορά το SP λοιπόν δείχνει στο τελευταίο στοιχείο που έχει τοποθετηθεί. Δείχνει στην κορυφή, μπορούμε να πούμε, του σωρού. Άρα λοιπόν, αν έχουμε SP 10H και το POP AX εκτελεστεί, τότε το SP θα πάρει τιμή 12H. Εκτός από τις εντολές push και pop, οι εντολές που επίσης επηρεάζουν το σωρό είναι εντολές call, όπου τοποθετείται το IP στο σωρό, δηλαδή έχουμε συν 2 byte στο σωρό, δηλαδή το SP κατεβαίνει κατά 2 byte. Αν είχε μια τιμή ας πούμε 10 θα πάει 8 και εντολή RED, όπου το RED παίρνει αυτά τα 2 byte από την κορυφή. Αν το SP είχε τιμή 8, τότε θα προσθεθούν 2 και θα πάει 10 στο δεκαδικό σύστημα. Βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μία άλλη έμεση τεχνική πρόσβαση στο σωρό, που είναι με τη χρήση των διευθυνσοδοτήσεων που είχαμε δει σε προηγούμενη διάλεξη. Το SP δεν μπορούμε όμως να το χρησιμοποιήσουμε άμεσα σε αγγείλες, απαγορεύεται. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έναν άλλο καταχωρητή. Και ποιος είναι ο καταχωρητής που συνδέεται με το τμήμα του σωρού, είναι ο BP.
Άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε μία έμεση διευθυσοδότηση με τη χρήση του καταχωρητή BP. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μεταφέρουμε το SP στο BP και αναλόγως είτε να προσθέσουμε είτε να αφαιρέσουμε κάτι από το BP. Δηλαδή, αν προσθέσουμε κάτι στο BP, τότε το BP ανεβαίνει προς τα πάνω, δηλαδή πηγαίνει προς το ανώτερο σημείο του σωρού. Ενώ αν αφαιρέσουμε κάτι από το BP, τότε διαβάζουμε κάτι προς το τέλος του σωρού. Πάντα χρησιμοποιούμε μετατόπιση που είναι πολλαπλάσια του 2 byte, γιατί πάντα ένα 2 byte έχουμε πρόσβαση σε γραφή σε ανάγνωση στο σωρό. Έτσι λοιπόν, αρχικά μεταφέρουμε στον BP τον καταχωρητή SP. Μπορούμε, άμα θέλουμε, να πάρουμε τελευταία τιμή να βάλουμε BP μέσα σε αγγείλες κατευθείαν στον AX ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έμεση διευθυσοδότηση με μετατόπιση, δηλαδή να έχουμε BP συν 2, προκειμένου να πάρουμε μια τιμή που βρίσκεται πριν τη διεύθυνση επιστροφής ή BP πλην 2 για μια τιμή που βρίσκεται μετά την τρέχουσα θέση. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε οπτικά το σωρό, ένα παραλληλόγραμμο που στο ανώτερο μέρος είναι η μέγιστη τιμή, έστω είναι το 100H, και στο κατώτερο μέρος είναι η διεύθυνση μετατόπισης 0, και βρισκόμαστε σε κάποια συγκεκριμένη θέση μνήμης, δηλαδή έστω το SP είναι σε ένα συγκεκριμένο κελί, τότε με το συν 2 θα μεταβρεθεί η τιμή που είναι αμέσως πριν το SP, ενώ πλην 2 θα μεταφερθεί η τιμή που είναι αμέσως μετά την τρέχουσα θέση. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να υλοποιήσουμε τη συνάρτηση Max ΑΒ με την τεχνική επικοινωνίας μέσω σωρού, σημαίνει ότι κάνουμε push όλες τις παραμέτρους πριν την κλίση. Δηλαδή θα κάνουμε push την τιμή που έχει η πρώτη παράμετρος, push την τιμή της δεύτερης παραμέτρου. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε την άμεση διευθυνσοδότηση με μετατόπιση SPBP και παίρνουμε το αποτέλεσμα από το σωρό. Έστω αρχικά λοιπόν, το SP έχει τιμή 100H. Κάνουμε push λοιπόν την πρώτη παράμετρο. Έστω η πρώτη παράμετρο είναι μέσα στον καταχωρητή AX. Άρα κάνουμε push AX. Το SP λοιπόν από την τιμή 100H που είχε, αν αφαιρεθούν 2 byte, έχει τιμή 00FEH. Στη συνέχεια κάνουμε push VX, οπότε από την τιμή 00FEH, αν αφαιρέσουμε 2, έχουμε 00FCH και στη συνέχεια γίνεται κλίση της συνάρτησης. Οπότε το SP έχει τιμή 00FC, μείον 2, 00FA. Δηλαδή, οπτικά, βλέπουμε ότι εδώ είναι η τιμή του ΑΕΞ στο πάνω μέρος του ορθογωνίου, στη συνέχεια είναι η τιμή του ΒΕΞ και μετά από κάτω είναι η τιμή του IP. Έτσι λοιπόν η συνάρτησή μας χρησιμοποιεί το σωρό. Στη συνάρτησή μας θα τροποποιήσουμε κάποιους καταχωρητές. Θα τροποποιήσουμε τους καταχωρητές VP, CX και DX, όπως θα δούμε παρακάτω. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτούς τους καταχωρητές να τους αποθηκεύσουμε σε μια ασφαλή τοποθεσία. Πού είναι ο σωρός? Για να κάνουμε λοιπόν διαφανείς, κάνουμε push το BP. Άρα τώρα το SP μειώνεται πάλι κατά 2 και αυτή τη στιγμή δείχνει 00F8H. Κάνουμε push και το CX που θα τροποποιήσουμε, οπότε το SP τώρα έχει τιμή 00F6H και κάνουμε και το DX push αποθήκευση στο σωρό, οπότε η τιμή τώρα του DX είναι 00F4H. Άρα λοιπόν, άμα δούμε τώρα οπτικά το σωρό, στο ανώτερο μέρος είχαμε το ΑΕΞ. Μετά είχαμε το ΒΕΞ. Από κάτω είχαμε το IP, όταν έγινε κλίση. Από παρακάτω είχαμε το ΒΠ. Πιο κάτω από το ΒΠ έχουμε το CX.
Και πιο κάτω έχουμε το dx. Αρκεί λοιπόν να σκεφτούμε αυτό το σωρό, όπου έχουμε αλφαx, βταx, ip, bp, cx και dx. Και ο καταχωρητής μας, όταν ξεκινάει μετά τα push, δείχνει στο dx. Προκειμένου λοιπόν να μεταφέρουμε την πρώτη παράμετρο, θα πρέπει να δούμε πόσα byte διαφορά είμαστε. Άρα λοιπόν, βλέπουμε, είμαστε στο dx. Συν 2 πάμε στο sx. Συν 2 στο bp. Συν 2 στο ip. Συν 2 στο βx. Συν 2 στο ax. Άρα η απόσταση από εδώ που δείχνει ο sp, αυτή τη στιγμή που ο sp δείχνει κάτω εδώ στο dx, μέχρι το σημείο που είναι ο ax, είναι μια απόσταση 10 byte. Άρα προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στην πρώτη παράμετρο που είχαμε βάλει, πρέπει να έχουμε την εντολή move cx bp συν 8. Ομοίως, από τον sp μέχρι το σημείο που είναι η δεύτερη παράμετρος, είναι 8 byte. Άρα λοιπόν, για να μεταφέρουμε την δεύτερη παράμετρο, θα πρέπει να δώσουμε move cx bp συν 8. Ενώ στην άλλη περίπτωση, είπαμε, είναι move dx bp συν 10. Κάνουμε λοιπόν τις πράξεις και θέλουμε να αποθηκεύσουμε τώρα το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα πού θα το αποθηκεύσουμε? Δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε σε μια τιμή που είναι SP συν κάτι, γιατί αυτά όλα τα κελιά έχουν χρήσιμα δεδομένα. Πρέπει από το SP παρακάτω να το αποθηκεύσουμε και το παρακάτω είναι πλην. Άρα λοιπόν πρέπει στην τιμή που είναι το SP είτε πλην 2 για το αμέσως κάτω κελί, είτε πλην 4, είτε πλην 6, μια οποιοδήποτε τιμή αρκεί να είναι μεγαλύτερη από την περιοχή που έχουμε χρήσιμα δεδομένα. Εμείς εδώ επιλέγουμε το BP πλην 2. Άρα λοιπόν είναι ακριβώς το αμέσως επόμενο κελί. Άρα αυτό το κελί που βρίσκεται αμέσως μετά το DX είναι το SP συν 2. Το οποίο βέβαια, επειδή το SP έχει πάει στο BP, είναι και το BP συν 2. Όταν συνεχίσουμε την εκτέλεση, θα εκτελεσούν τα POP, POP DX, POP CX, POP BP, για να επανέλθουν οι αρχικές τιμές στους καταχωρητές και στη συνέχεια θα γίνει το RET. Άρα λοιπόν, όταν γίνει το RET λοιπόν, θα είμαστε στο σημείο που στο σωρό υπάρχουν μόνο τα αλφαx και τα βταx. Προκειμένου λοιπόν να δούμε από το σημείο που θα δείχνει το SP, που είναι το κελί πια που είχαμε βάλει το βταx, πόση απόσταση έχει μέχρι το κελί που βάλαμε τώρα, θα δούμε λοιπόν ότι η απόσταση είναι 10. Δηλαδή, από το σημείο που δείχνει τώρα μέχρι το σημείο το SP συν 2 είναι συν... είναι πλην 10. Είναι πλην 10 λοιπόν, γιατί θυμόμαστε, ήμασταν στο αυτή τη στιγμή δείχνει το βταx και είχαμε ip, bp, cx, dx, τιμή. Αυτά λοιπόν είναι 5 κελιά, άρα λοιπόν έχουμε μετατόπιση 10 byte. Άρα λοιπόν στο καλό πρόγραμμα, αφού κάνουμε call max stack, θα πρέπει πάλι να αποθηκεύσουμε το SP στο BP και να κάνουμε πρόσβαση του BP πλην 10. Βρίσκεται λοιπόν 10 byte μείον από την τιμή του SP. Μέσα στη συνάρτηση χρησιμοποιούνται 6 byte από τα 3 push που έχουν γίνει. Η συνάρτηση χρησιμοποιεί και 2 byte για την IP και η συνάρτηση τοποθετεί τιμή 2 byte παρακάτω από την τρέχουσα τιμή. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορέσαμε και μεταφέραμε παραμέτρους προς τη συνάρτηση μέσω του σωρού, αλλά και από τη συνάρτηση προς το καλό πρόγραμμα μέσω του σωρού. Μία άλλη κατηγοριοποίηση είναι ως προς το είδος των παραμέτρων που μεταφέρεται. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχει η κατηγορία του περάσματος των πραγματικών τιμών, τεχνική pass by value,
όπου στέλνουμε τις πραγματικές τιμές στις διαδικασίες, είναι πιο εύκολο, αλλά δεν μπορούμε να στείλουμε πολλές παραμέτρους. Δηλαδή, αν έχουμε, ας πούμε, έναν πίνακα 50 στοιχείων, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνική, γιατί θα στείλουμε την πρώτη τιμή, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την 8η τιμή και μετά δεν έχουμε. Άμα είναι με καταχωρητές, άλλες θέσεις μνήμης ή αν έχουμε, για παράδειγμα, έναν πίνακα 4 MB και θέλουμε να το στείλουμε στο πρόγραμμά μας. Δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε 4 MB στο σωρό και να πούμε μετά τη διαδικασία να πάει στο σωρό να το διαβάσει. Δεν χωράνε στο σωρό 4 MB. Ο σωρός έχει 65.000 kilobyte. Και επίσης, αν θέλουμε να μεταφέρουμε τόσες πολλές τιμές που είναι στην εξωτερική μνήμη, είναι μη βέλτιστο να πάρουμε ένα κομμάτι της μνήμης, 4 MB, να το βάλουμε σε ένα άλλο κομμάτι μνήμης, που είναι ο σωρός, δηλαδή αντιγραφή μνήμη σε μνήμη, κάτι πάρα πολύ κοστοβόρο, ενεργοβόρο και μη αποτελεσματικό, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε στο πρόγραμμα, ξέρεις, η αρχή γενικά της περιοχής μνήμης που μας ενδιαφέρει προς επεξεργασία είναι αυτή και το μέγεθος είναι αυτό. Δηλαδή, θέλουμε δύο παραμέτρους, την αρχή διεύθυνσης και το μέγεθος και αμέσως έχουμε μια πολύ αποτελεσματική χρήση. Δεν χρειαζόταν αντιγραφές ούτε τίποτα άλλο. Αυτό είναι και η δεύτερη τεχνική, η δεύτερη κατηγοροποίηση. Πέρασμα των διευθύνσεων μνήμης των τιμών, pass by reference. Άρα λοιπόν η πρώτη τεχνική είναι το pass by value που χρησιμοποιείται αν έχουμε μία-δύο τιμές και θέλουμε κάτι απλό να υλοποιήσουμε, ενώ η άλλη είναι η τοποθέτηση μιας διεύθυνσης που αντιστοιχεί στα δεδομένα, ιδιαίτερα άμα είναι για δεδομένα πάρα πολύ μεγάλου όγκου. Οι δύο τεχνικές είναι ορθογώνιες ως προς την επικοινωνία με το καλό πρόγραμμα, δηλαδή μπορούμε να έχουμε όλους τους συνδυασμούς. Συνολικά λοιπόν 6 συνδυασμούς. Να έχουμε λοιπόν επικοινωνία μέσω καταχωρητών με πέρασμα πραγματικών τιμών, επικοινωνία μέσω καταχωρητών με πέρασμα των διευθύνσεων των τιμών και ούτω καθεξής. Όλα τα προηγούμενα παραδείγματα χρησιμοποιούσαν την τεχνική pass by value, δηλαδή βάζαμε κατευθείαν την καθαρή τιμή. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να βάλουμε τις διευθύνσεις μνήμης. Θα δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα όπου θέλουμε να μεταφέρουμε την διεύθυνση του στοιχείου και όχι το ίδιο το στοιχείο. Άρα λοιπόν θέλουμε να υλοποιήσουμε τη συνάρτηση που θα υπολογίσει το μέγιστο όρο μιας σειράς 10 αριθμών, η οποία θα υλοποιηθεί με τον πέρασμα των διευθύνσεων μνήμης μέσω καταχωρητή. Άρα λοιπόν έχουμε στο τμήμα δεδομένων τη δήλωση μιας σειράς array 1, db 10, 123, 43 κτλ. Επιλέγουμε αυθαίρετα έναν καταχωρητή στον οποίο τοποθετούμε τη διεύθυνση του πρώτου στοιχείου, έστω είναι το αλφα-x. Για να βρούμε λοιπόν τη διεύθυνση του πρώτου στοιχείου θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή lea. Lea αλφα-x, array 1. Αυτή η εντολή είναι ισοδύναμη με το move ax, offset array 1. Είναι ακριβώς ίδια. Άρα λοιπόν τοποθετούμε στον αλφα-x την διεύθυνση του πίνακα array 1 και θυμόμαστε ότι όταν λέμε διεύθυνση του πίνακα στην πράξη είναι διεύθυνση του πρώτου στοιχείου του πίνακα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μεταφέρουμε τη διεύθυνση του πρώτου στοιχείου, δηλαδή το 10. Κάνουμε κλίση συνάρτηση compute max. Για να είναι διαφανής όσο περισσότερο μπορούμε αυτή η συνάρτηση θα βάλουμε τις εντολές push και pop επειδή θα τις τροποποιήσουμε. Θα τροποποιήσουμε τους καταχωρητές BP και CX. Βάζουμε λοιπόν τον AX στο BP για να το χρησιμοποιήσουμε ως έμεση διευθυνσοδότηση. Βάζουμε το μετρητή, μας είπαν 10 στοιχεία, άρα θα βάλουμε το στο CX την τιμή 9. Και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε την διεύθυνση που μας είχε δοθεί μέσα σε αγγείλες. Δηλαδή βάζουμε movedl.ds.bp σε αγγείλες. Το BP φέρει την τιμή του AX, που το AX είναι η διεύθυνση του πίνακα που χρησιμοποιούμε στη συνάρτηση. Βάζουμε το πρόθεμα DS, γιατί υπενθυμίζω ότι αν δεν βάζαμε το DS και χρήσαμε μόνο το BP, η προεπιλογή είναι να συνδεθεί με το τμήμα σωρού. Γι' αυτό λοιπόν βάζουμε το DS και μας λύνει το πρόβλημα. Εναλλακτικά, αντί για BP, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε SI,
DIBX. Άρα λοιπόν ακολουθεί ο βρόχος ελέγχου, όπου συνεχώς κοιτάμε σε αγγείλες τη διεύση αυτή του BP, την οποία βέβαια κάθε φορά την αυξάνουμε. Δηλαδή αρχικά το BP είχε μια τιμή που ήταν το πρώτο στοιχείο. Άμα το αυξήσουμε κατά ένα, ink BP, τότε δείχνει στο επόμενο στοιχείο και ούτω καθεξής. Και στο τέλος έτσι έχουμε υπολογίσει τον μέγιστο αριθμό. Παρατηρούμε λοιπόν ότι χρησιμοποίησαμε το BP και γι' αυτό βάλαμε το DS προκειμένου να αλλάξουμε τη σύνδεση με το τμήμα δεδομένων. Συντολή Move DLBP μεταφέρουμε ένα byte, επειδή το DL είναι καταχωρητής ενός byte. Αν είχαμε γράψει την εντολή move dx.bp, τότε θα μεταφέραμε κάθε φορά 2 byte, που είναι λάθος. Δεν έχουμε push pop για το dx, επειδή αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε τη μέγιστη τιμή σε αυτό το καταχωρητή. Δηλαδή δεν είναι 100% διαφανή συνάρτηση. Αν χρησιμοποιούσαμε σωρό, θα ήταν όμως διαφανή συνάρτηση. Προκειμένου να κάνουμε διαφανή συνάρτηση, μπορούμε και πρέπει να αποθηκεύουμε όλες τις τιμές των καταχωρητών που τροποποιούμε. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εντολές push και pop. Αν έχουμε πολλούς καταχωρητές, τότε θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές εντολές push και pop. Push, 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 όλες αυτές και μετά με ανάποδη σειρά pop, 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 pop κτλ. Για να διευκολύνει τους προγραμματιστές Intel, υλοποίησε τις εντολές push A, push all δηλαδή, και pop A, pop all. Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά λοιπόν οι εντολές αυτές των 80-186, αλλά μπορούν και υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή, από τον προσομοιωτή MU8086, ο οποίος προσομοιώνει τον παλιότερο υπολογιστή 8086. Άρα λοιπόν μια καλή τεχνική είναι να χρησιμοποιείτε το push A, push all στον MU8086, προκειμένου να οθηθούν όλοι οι 8 βασικές καταχωρητές σωρό. Δηλαδή το AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI. Ενώ με το POP A εξάγονται όλοι αυτοί οι βασικοί καταχωρητές από το σωρό με την αντίστροφη σειρά. Ο προγραμματιστής λοιπόν τοποθετεί μια εντολή push α αμέσως μετά το PROC και μια εντολή POP α πριν το RET. Και έχουμε κάνει μια διαφανή συνάρτηση. Οι εντολές λοιπόν push A, POP A έχουν ως συνέπεια να διαβαστούν 8 καταχωρητές και να τοποθετηθούν στο σωρό, δηλαδή στην εξωτερική μνήμη. Βέβαια, εξωτερική μνήμη σημαίνει χρονοβόρα και κοστοβόρα πρόσβαση. Άρα λοιπόν, αν όλο και όλο τροποποιούμε ένα καταχωρητή, είναι κακό να γράψουμε push α. Είναι μη βέλτιστο να βάζουμε push α και pop α. Πρέπει να αποφεύγουμε αυτές τις εντολές, γιατί τροποποιούμε ένα καταχωρητή, αλλά κάθε φορά 8. Κάτι που δεν είναι βέλτιστο. Άρα λοιπόν, οι εντολές push α και pop α πρέπει να χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που πραγματικά τροποποιούμε όλους τους καταχωρητές. Ή τέλος πάντων, τους περισσότερους. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο.